Μέχρι και στρατιωτικοί θα επιστρατεύονται για τους ελέγχους του σώματος επιθεώρησης εργασίας, όπως αναφέρει το sofocleousin.gr. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στους ελέγχους του ΣΕΠΕ για παρεμβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προβλέπεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο ΕΦΚΑ σχετικά με την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών συνεργείων του ΕΦΚΑ για επιθέσεις που μπορεί να δεχθούν. Ειδικότερα με την εγκύκλιο κοινοποιούν τη διατάξη του νόμου 4611 κάθετος 2019, με τις οποίες προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ. Με το νόμο 4611 κάθετος 2019 καθιερώνεται το ακαταδίωκτο, όπως ισχύει ήδη με τους εφοριακούς, προκειμένου να μην τους υποβάλλονται μηνύσεις από τους ελεγχόμενους εκτός σοβαρών παραβάσεων. Προβλέπονται επίσης αυστηρές ποινές για τον εργοδότη, διευθυντή επιχείρηση, εκπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του ΣΕΠΕ, που διενεργεί την εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από μια εγκύκλιο που κυκλοφόρησε από το ΕΦΚΑ στο πώς θα γίνονται οι έλεγχοι του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ, αναφέρει ότι θα γίνονται μετά από προβλήματα που δημιουργήθηκαν και από ξυλοδαρμούς και όλα αυτά κυνηγητά που είχαμε, ότι θα γίνεται με την παρουσία κάποιων διοικητικών υπαλλήλων παρών. Αναφέρει συγκεκριμένα δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρει αστυνομικών και βάζει μέσα, και μας έκανε εντύπωση, και την παρουσία του στρατού. Εδώ τώρα είναι λίγο για γέλια, να το πούμε, είναι λίγο αστείο. Εννοείται φυσικά ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ΣΕΠΕ ή το ΕΦΚΑ θα πηγαίνει για έλεγχο σε κάποιο μαγαζί και θα έχει την παρουσία δύο στρατιωτικών με τα όπλα για να κάνει τον έλεγχο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ας μην ξεφεύγουμε από τη λογική. Ναι, εμείς ζητούσαμε και ζητάμε να γίνονται οι έλεγχοι από τον ΕΦΚΑ και από το ΣΕΠΕ. Ναι, να γίνονται με παρουσία είτε δικαστικών υπαλλήλων, είτε αστυνομικών υπαλλήλων, είτε όπως αναφέρει μέσα και κάποιων άλλων διοικητικών υπαλλήλων. Αλλά προς Θεού, μην ξεφύγουμε και πάμε στο άλλο άκρο, να γίνεται με την παρουσία στρατού. Έτσι. Θα γελάσει όλος ο κόσμος. Θα γελάει όλος ο κόσμος.